Τα κάλαντα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Από πολύ πρωί, σχεδόν πρωτού βγει ο ήλιος, είχαν πάρει σβάνα όλη τη γειτονιά και είχαν πει τα κάλαντα σε όλα τα γύρω σπίτια. Δεν είχαν αφήσει πόρτα, μάντρα, μαγαζί να μην χτυπήσουν. Να τα πούμε, να τα πούμε. Ως το μεσημέρι η βόλτα τους ήταν τελειωμένη και μη έχοντας που αλλού να πάνε, πήγαιναν ξανά στα ίδια σπίτια. Ήταν ο Μίτσος, ο Τάσος και ο Λευτέρης, αυτοί που τραγουδούσαν, και ο Γιώργος με το τρίγωνο και ο Κότσος που βαρούσε τη φυσαρμόνικα. Και η δουλειά είχε πάει φίνα, οι τσέπες τους ήταν βαριές από δεκάδες και από φράγκα. Είχαν τόσους γνωστούς παντού, όλες οι γυναίκες τους ήξεραν, όλος ο κόσμος σχεδόν τους αγαπούσε. Δεν ήταν σπίτι που να μην είχαν κάνει κάποτε θελήματα, μαγαζί που να μην είχαν κάποτε δουλέψει. Ως και ο Μπαρμπαστάθης, ο Μπακάλης, ο Γκρινιάρης που του είχαν σπάσει κάποτε τα τζάμια, έβγαλε και τους έδωσε ένα δίφραγκο. Κατά τις 2 το απόγευμα, αφού τσίμπησαν λίγο φαΐ στο πόδι, αποφάσισαν να ξανοιχτούν και σε άλλες γειτονιές. Ο Κότσος, που ήταν γενικός ταμείας τους, είχε τη σοφή ιδέα, για να μην βαραίνει η τσέπη του, να μαζέψει όλη τη γαζέτα και να την πάει σε ένα καπνοπόλι να την κάνει ολόκληρη χαρτί. Δεν τραγουδούσαν και πολύ καλά, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις η πρόθεση είναι το παν. Και εκείνοι που τους άκουγαν δεν είχαν βέβαια απέτηση να ακούσουν και Καρούζο. Έφτανε που τα έλεγαν απλώς για το καλό. Και το βράδυ τους βρήκε μακριά, στην άλλη άκρη της Αθήνας, βραχνιασμένοι, κατακουρασμένοι, έκατσαν σε ένα ζαχαροπλαστείο να ξεκουραστούν. Η εσοδεία ήταν τόσο άφθονη, ώστε σκέφτηκαν πως είχαν το δικαίωμα και αυτοί να το ρίξουν λίγο έξω, μια και η περίσταση το είχε φέρει έτσι. Από τους κουραμπιέδες προχώρησαν στους μπακλαβάδες και τα γαλακτομπούρεκα, ώσπου δεν μπορούσαν να χωρέσουν άλλο. Και επειδή ένα έξοδο φέρνει αμέσως τ' άλλο, αποφάσισαν να πάνε και στον κινηματογράφο. Μπήκαν μέσα με το τρίγωνο και τη φυσαρμόνικα, χωρίς να ξέρουν τι ταινία έπαιζε, και κάθισαν μπροστά στις πρώτες θέσεις που ήταν αδιανές. Η ταινία παράστενε κυνηγητά απαγωγές ληστείες. Ένα μικρό παιδί ήταν ο ήρωος. Αυτός γινόταν ο ανέλπιστος σωτήρας και έκανε θαύματα πραγματικά παλικαριάς. Η σάλα ήταν γεμάτη κόσμο. Φαντάροι, ναύτες και πολίτες τριμωγμένοι όλοι, φύρδι μίγδιν, παρακολουθούσαν την ταινία και χειροκροτούσαν κάθε φορά που ο μικρός νικούσε ή κατάφερνε κανένα νέο κόλπο εις βάρος των 8 αγριανθρώπων που είχαν κλέψει με τη βία μια κοπέλα για να μάθουν κάποιο μυστικό. Όταν τελείωσε ο κινηματογράφος, επειδή ήταν νωρίς ακόμα, έμειναν και στη δεύτερη παράσταση. Ήθελαν να ξαναδούν την ταινία που τους είχε δώσει τόσες συγκινήσεις και την ξαναείδαν πάλι, ξαναπαίρνοντας από τις ίδιες περιπέτειες και ξαναδοκιμάζοντας τις ίδιες συγκινήσεις, ώσπου ξανατελείωσε υπό τα γενικά χειροκροτήματα και το πανί τους είπε καληνύχτα. Η ώρα ήταν 12 και 4. Τότε αποφάσισαν να γυρίσουν σπίτια τους και επειδή σε αυτό στο μεταξύ είχαν ξαναπεινάσει, κάθισαν πάλι σε ένα μαγαζί και έφαγαν 5 πιάτα λουκουμάδες. Και ξεκίνησαν για τη γειτονιά τους χοροπηδώντας και κάνοντας αστεία, βαρώντας καρπαζές ο ένας τον άλλον με φωνές και με κυνηγητά. Και ενώ προχωρούσαν, έτσι αφού είχαν στρίψει ένα σωρό γωνιές, ξαφνικά ανακάλυψαν πως είχαν χάσει το δρόμο. Γύρω τους τώρα δεν υπήρχαν σπίτια αλλά ένας κάμπος βαθύς και σκοτεινός που ποτέ τους δεν τον είχαν ξαναδεί. Σταμάτησαν τις τρέλες τους με μιας και κοιταχτήκαν εκεί 5 με απορία. Δεν περπατούσαν πια σε δρόμο, αλλά περνούσαν μέσα από χωράφια και τα πόδια τους βούλιαζαν μέσα στο χώμα που φαινόταν σαν υγρό από τις βροχές. Δεν υπήρχε γύρω τους τίποτα παρά που και που ο ίσκιος ενός δέντρου. Τα άστρα έλαμπαν ψηλά στον ουρανό και η αστροφεγγιά τους ήταν τόσο δυνατή που προχωρούσαν μέσα στα σκοτεινά χωρίς να ξέρουν κατά που βαδίζουν, αλλά και δίχως να παραπατάνε. Και στα χέρια τους δεν κρατούσαν πια ούτε τα τρίγωνο ούτε τη φυσαρμόνικα. Αντί όμως να βάλουν τις φωνές και να γυρίσουν, να ψάξουν το δρόμο, αυτό το πράγμα το πολύ παράξενο τους φαινόταν τόσο φυσικό που δεν σκέφτηκε κανένας να μιλήσει. Περπατούσαν σιωπηλοί και εξαρτητικοί, με τα μάτια καρφωμένα στον ορίζοντα, με εμπιστοσύνη, δίχως να φοβούνται.
μόνο που τώρα, δίχως να το θέλουν και δίχως να σκεφτούν γιατί το κάνουν, ήταν και οι πέντε τους σκεσμένοι από τα χέρια. Η ησυχία ήταν τόσο απόλυτη, ώστε οι καρδιές τους που χτυπούσαν ακουγόντουσαν με έναν ήχο αριθμικό και κρυσταλλένιο. Και ενώ προχωρούσαν, το σκότος άρχισε να γίνεται λιγότερο. Θα έλεγε κανένας πως άρχιζε να ξημερώνει. Και τότε είδαν πως το φως αυτό ήταν το φως ενός μεγάλου άστρου, ενός μεγάλου άστρου δυνατού που ξεχώριζε ανάμεσα από τα άλλα σε ένταση, σε γλύκα και σε πάθος, όπως ξεχωρίζει το βιολί μέσα στους άλλους ήχους της ορχήστρας. Και προχωρούσαν προς το φως αυτό μαγεμένοι και σαν υπνοτισμένοι, δίχως να νοιάζονται καθόλου που πηγαίνουν, με την καρδιά πλημμυρισμένη ευτυχία, σαν να είχαν πιει, χωρίς να καταλάβουν, κάποιο γλυκό και αλόκοτο κρασί. Αυτό το πράγμα βάσταξε δεν ξέρω πόση ώρα, και έπειτα είδαν κάποια λάμψη που τρεμόσβηνε σε ένα μικρό σπιτάκι μακριά. Ήθελαν δεν ήθελαν, τα πόδια τους έφερναν εκεί. Και ενώ πλησίαζαν, ο πρώτος ήχος που έφτασε στα αυτιά τους ήταν σαν ένα πράωμο γκριτό, σαν ένα βέλασμα προβάτων, μακρινό και η μαλακή φωνή μιας αγελάδας. Τότε κατάλαβαν πως η μικρή εκείνη μάντρα ήταν μια φτωχική μικρούλα στάνη και στο βάθος της μικρής εκείνης στάνης μια μικρούλα ξύλινη καλύβα. Και καθώς προχωρούσαν να μπουν μέσα στη μάντρα, γιατί μια δύναμη παράξενη τους έσπρωχνε, είδαν κόσμο συναγμένο μέσα. Και όλος αυτός ο κόσμος ήταν πολύ αλλιώτικα καλυμμένος. Ήταν ζωσμένο το κορμί του με προβιές και είχε στους ώμους και στα πόδια, και είχε τους ώμους και τα πόδια του γυμνά. Τότε θέλησαν να προχωρήσουν παραμέσα. Λίστησαν μέσα στους αμύδιτους ανθρώπους που στεκόντανε τριγύρω σαν αγάλματα και οι περισσότεροι ήταν γονατισμένοι και έφτασαν ως την πόρτα της καλύβας. Στην άκρη δεν μπόρεσαν να διακρίνουν τίποτα. Τόσο πολύ τους θάμπωσε το δυνατό φως που βγαίνει από τα βάθη της καλύβας. Έπειτα όμως σιγά σιγά συνήθισαν και άρχισαν να βλέπουν καθαρά. Η καλύβα ήταν φωτισμένη, ήταν πλημμυρισμένη από φως, χωρίς να φαίνεται ολότερα στο μάτι από που ερχόταν τόση λάμψη. Κοίταζαν με μάτια θαμπωμένα και δεν μπορούσαν να τα ανακαλύψουν. Είδαν τότε στη μέση της καλύβας καθισμένη χάμω μια γυναίκα. Το πρόσωπό της δεν φαινόταν διόλου. Στην αγκαλιά της είχε ένα μωρό. Ήταν καθισμένη χάμω σε ένα παχύ χοντρό δεμάτια άχερα και ήταν προσιλωμένη στο μωρό της. Δεν σήκωνε τα μάτια από πάνω του. Δίπλα της στεκόταν ένας άντρας που κι αυτός ήταν ντυμένος σαν τους άλλους, με μια προβιά στη μέση και ξυπόλυτος. Και οι δυο κοιτούσαν με λαχτάρα το μωρό. Τότε η γυναίκα σήκωσε τα μάτια και μια στιγμή τα κάρφωσε στο πλήθος. Φαινόταν νέα και πολύ ωραία, με μάτια τρυφερά και πονεμένα, μάτια τόσο γεμάτα καλοσύνη που τα παιδιά κατάλαβαν αμέσως πως έπρεπε για αυτά να γονατίσουν. Έγιναν και τα πέντε στη σειρά και η καρδιά τους χτυπούσε δυνατά. Ένιωθαν τώρα τη μια παράξενη λατρεία, μια καινούρια και ανεξήγητη λατρεία, δίχως να μπορούν να πούνε λέξη, σαν να τους είχαν πάρει τη μηλιά. Δεν ακουγόταν τίποτα άλλο στην καλύβα παρά το βέλασμα των ήμερων προβάτων που πλάγιαζαν τριγύρω στη γυναίκα και είχαν ακουμπισμένα τα κεφάλια τους στα γόνατά της και στη μαύρη της ποδιά. Κι ήταν παντού σαν μια πανόρια μουσική, σαν μια αόρατη μεγάλη αρμονία, λες κι όλα τραγουδούσαν δίχως ήχους ένα βαθύ και αιώνιο σκοπό. Και τα παιδιά έγιναν το κεφάλι και ακούμπησαν το μέτωπο στο χώμα. Και ενώ ήταν σκυμμένα έτσι χάμω και τα χείλη της φιλούσανε το χώμα, άκουσαν άξαφνα σαν ποδοβολητά λόγων. Σήκωσαν τότε τα κεφάλια τους και κοίταξαν. Και είδαν πίσω τους στην είσοδο της μάντρας να ξεπεζεύουν τρεις ωραίοι άντρες ακόμα πιο παράξενα ντυμένοι. Φορούσαν ρούχα βελουδένια και είχαν απάνω και ντυμένα με χρυσάφι, τάστρα και στη μέση το φεγγάρι. Στα αυτιά τους ήταν περασμένα σκουλαρίκια και κουβαλούσαν πολύτιμα κουτιά σκαλισμένα γύρω γύρω με ζεντέφια.
Μόλις ξεπέζεψαν, προχώρησαν και οι τρεις και έφτασαν ως την πόρτα της καλύβας. Έπεσαν τότε χάμω και προσκύνησαν. Και αφού φιλήσαν το χώμα και προσκύνησαν, σηκώθηκαν και στάθηκαν στη μέση και άνοιξαν τα πολύτιμα κουτιά. Και όλος ο τόπος γιώμησε αρώματα, μεθυστικά και αλόκοτα λιβάνια που σκέπασαν τη μυρωδιά του στάβλου και την αποφορά της κοπριάς και έκαμαν τη φτωχή μικρή καλύβα να μοσχοβολάει σαν ναός. Κι έβγανα μέσα από τα κουτιά φανταχτερά στολίδια, ρουμπίνια και τοπάζια και αμέθιστους και περιδέρια όλα μαργαριτάρια και τα κούμπησαν στις γυναίκες στην ποδιά και τα παιδιά σηκώσανε τα μάτια τους και ξανακοιτάξαν μπροστά τους θαμπωμένα. Και καθώς άνοιξαν τα μάτια να κοιτάξουν, βρέθηκε το καθένα μέσα στα ρούχα του στο φτωχικό συνηθισμένο του κρεβάτι. Τότε το καθένα χωριστά είπε μέσα στα βάθη της ψυχής του πως όλα αυτά τα είχε δει μες στο όνειρό του και γι' αυτό το βράδυ που ξανάσμιξαν δεν έκαμαν ολότερα κουβέντα. Επειδή βλέπεις τα παιδιά δεν είναι σαν και εμάς, τους πιο μεγάλους, που φλοιωρούμε διαρκώς το καθετή και ξαναλέμε ότι είδαμε στον ύπνο μας. Εκείνα δεν το συζητούν ποτέ, ούτε το σχολιάζουν μεταξύ τους και εξάλλου το ξεχνούν την ίδια μέρα.